Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις και των δύο στρατοπέδων μετά το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ-Κασελάκη. Ορθώσαμε ασπίδα προστασίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σώθηκε με το ότι έφυγε ο Στέφανος Κασελάκης και αυτή η πολιτική, η οποία ήταν παντελώς ξένη, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά για κάθε δημοκρατικό κόμμα. Ίσως είναι χαρούμενος αυτός ο εσμός, αυτή η δράκα των στελεχών, οι οποίοι έχουν απονομοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν θέσει εκτός δημοκρατικού τόξου. Θεωρούμε προφανώς ότι αυτό το πολιτικό μόρφωμα στο οποίο έχει εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα έχει καμία εκλογική τύχη. Εγώ διακινδυνεύω και την πρόβλεψη ότι δεν θα μπει στην επόμενη Βουλή. Η εβδομάδα που ξεκινά προδιαγράφεται εκρηκτική, αφού οι δύο πλευρές θα μετρήσουν δυνάμεις. Με το μεν Στέφανο Κασελάκη να αναζητά 10 ανεξάρτητους βουλευτές ώστε να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα το κόμμα που ανακοίνωσε. Και το ΣΥΡΙΖΑ να κρατά την ανάσα του υπό το φόβο να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσοι πάρουν την ευθύνη να αποστερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κουβαλάνε για πάντα ένα ιστορικό στίγμα. Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει 4 βουλευτές, η Αλέκος Αυλονίτης, Ραλία Χριστίδου, Κυριακή Μάλαμα και Πέτρος Παπάς, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να έχει προαναγγείλει την αποχώρησή της. Γεγονός που θα σημάνει πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 30 βουλευτές, λιγότερους δηλαδή από εκείνη του ΠΑΣΟΚ, που θα περάσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν φύγαμε από το κόμμα. Θεωρούμε ότι το κόμμα είμαστε εμείς. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Μα κάνατε άλλο κόμμα. Αλλά έκαναν ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να λένε κάποιοι και θα το πούνε ότι είμαστε αποστάτες. Αποστάτες είναι αυτοί που έμειναν στο κόμμα, αυτοί που μας κατάργησαν στην πράξη, αυτοί που διέλυσαν τη δομή του κόμματος, αυτοί που δεν σεβάστηκαν το καταστατικό. Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Απόστολου Γκλέτσου, της Ράνιας Βίγκου, του Γιάννη Ματζουράνη και του Νίκου Παπά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ ήξερα όταν εισχώρησα σε αυτόν πριν από πολλά χρόνια. Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου αποκαλύφθηκε πλήρως το οργανωμένο, όπως λένε, σχέδιο που είχε εξηφάνει εδώ και καιρό ο Στέφανος Κασελάκης. Ενώ στρέφουν τα βέλη τους και προς όσους αποχώρησαν ή σκέφτονται να αποχωρήσουν, κάνοντας λόγο για αποστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν τελείωσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία. Καλώ όλους τους συντρόφους βουλευτές, ακόμα και αυτούς που δήλωσαν ότι αποχωρούν, να το ξανασκεφτούν. Να το ξανασκεφτούν. Και αυτούς που το σκέφτονται να μην το πράξουν. Διότι σε λίγο καιρό μπορεί αυτός που τους το προτείνει να μην είναι καν στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για όσα βλέπουμε να εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες ραγδαία προϋπήρχαν και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ενός σχεδίου της επόμενης μέρας τούτου του συνεδρίου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη θα έχει και δικαστικές προεκτάσεις, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να προσφύγει για τις offshore εταιρείες του Κασελάκη που κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα για το θέμα αυτό, αύριο Δευτέρα θα συνεδριάσει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία. Η αριστερά δεν ζει ούτε στα ποδόλουτρα των Σπετσών, ούτε στα νησιά Μάρσαλ που μας είπε ο Παύλος χθες. Την ίδια ώρα πάντως ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνει ότι θα προσφύγει και εκείνος στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων που, όπως λέει, παραποιούν και διαστρεβλώνουν χειρότερα και από τη Νέα Δημοκρατία την αρχική δήλωση ποθενέσχες του, η οποία επαναλαμβάνει ότι είναι αληθής και κρυστάλλινη. Δεν είναι άσχετη όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το καθαρό το καινούριο, προσθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.